Διανύουμε το 5ο 24ωρο. Γενικά μπορούμε να πούμε ότι τα νέα είναι καλά για πολλά σπίτια στην Ιπποκράτειο Πολιτεία, όχι όμως για όλα. Βρισκόμαστε σε ένα σημείο όπου μέχρι το μεσημέρι ήταν αρκετά δυσπρόσιτο, δεν μπορούσε να έρθει κάποιος, ο δρόμος καθαρίστηκε και ακούσαμε στο ρεπορτάζ που προηγήθηκε ότι μέρα και νύχτα οι εναερίτες δουλεύουν. Αυτό βλέπετε αυτή τη στιγμή και στη ζωντανή εικόνα την οποία σας μεταδίδουμε. Εναερίτες πάνω σε μια καινούρια κολόνα της ΔΕΗ να προσπαθούν να συνδέσουν το ρεύμα σε σπίτια που βρίσκονται εδώ στην Ιπποκράτειο Πολιτεία. Με και τα κλαδιά να γλύφουν τα καλώδια παρεμπιπτόντως, αλλά αυτοί οι άνθρωποι αγωνίζονται σκληρά όλες αυτές τις μέρες και τις νύχτες που έχουν προηγηθεί. Ας το επισημάνουμε και αυτό. Ναι, Γιάννη. Ακριβώς, και στο σημείο που βλέπετε υπήρχε και άλλο ένα δέντρο το οποίο από το βάρος του χιονιού υποχώρησε πέφτοντας στα σπίτια που βρίσκονται ακριβώς απέναντι και σε αυτοκίνητα τα οποία ήταν παρκαρισμένα. Δηλαδή έχουμε βλάβες στην οροφή των σπιτιών, βλάβες στα αυτοκίνητα των κατοίκων που ζουν μέσα στα σπίτια και βέβαια το κρύο και το σκοτάδι που επικρατεί εδώ και 4 μέρες μέσα στα νοικοκυριά τους. Λοιπόν, αυτή η επιχείρηση που βλέπετε αυτή τη στιγμή. Ναι, Γιάννη, βλέπουμε την επιχείρηση, η οποία είναι σε πλήρη εξέλιξη. Να σε αποδεσμεύσουμε, η κάμερα του Open καταγράφει. Το ρεπορτάζ συνεχίζεται. Για ό,τι νότερο, βεβαίως, αν χρειαστεί, θα επανέλθουμε.